Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε και σε αυτό το μέρο της εκπομπής. Θα τα πούμε έτσι όπως πρέπει και θα βάλουμε στη σωστή τους διάσταση. Αυτά τα προβλήματα που έχουμε, μικρή μεγάλη και όχι μόνο τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια εσχάτως, σχετικά με την εικόνα μας. Ευτυχώς, ο Νίκος Πανικολάου, ο εργάτης μας, ο κλινικός ψυχολόγος, είναι εδώ. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα. Και Γενικότερα. κάνει λίγο μοναξιά <σχει> μεταξύ μα. Ε. ναι. <σχει> Ένα ζεστό καλοκαιρινό και αλήθεια είναι που ε, μα ήρθε λίγο απότομα και υπ' αυτή την έννοια έχουν έρθει απότομα και τα διάφορα. Δηλαδή, γιατί όταν υπήρχαν οι εποχές... Είχαμε και ένα χρόνο να προετοιμαστούμε λίγο. Λοιπόν, είχαμε και ένα χρόνο να προετοιμαστούμε. Ναι. Είχαμε και ένα χρόνο να αλλάξουμε κάποια ρούχα. Είχαμε Α, και ένα χρόνος, να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Ναι. Άντε έτσι και λίγο να πούμε. Άντε και λίγο να μια στιγμή στην άλλη, ναι. τα πλοία τα αλλάζουν. Και ξέρει, γενικότερα φαίνεται ότι ω προ την εικόνα του σώματο ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα, mm -hmm. έχει να κάνει, είναι, είναι κάτι το οποίο γενικώ ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Κυρίω στους του έφηβου. Mm -hmm. Φαίνεται ότι οι έφηβοι σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, γύρω στο 80% στα κορίτσια και μόλι 20% στα γόρια δεν είναι ευχαριστημένοι από το σώμα του. Μόνο 2 στου 10 εφήβου, ένα 20%, είναι ευχαριστημένοι μέσω σταθμικά αγόρια-κορίτσια από το σώμα του, ενώ περίπου ένα ποσοστό, 20%, είναι πάρα, πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από το σώμα του σε σημείο που να κρύβουν. Το σώμα τους και να μην θέλουν να το δείξουν. Από εκεί και πέρα ξέρεις ένα χαρακτηριστικό που νομίζω ότι μπορεί να δείξει ξεκάθαρα το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι από το 1970 έως σήμερα οι διατροφικές διαταραχές έχουν τετραπλασιαστεί, έχουν αυξηθεί oh. κατά 400%. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο επίσης μας δείχνει κάτι. Είναι το ότι το μέσο βάρο ενό μοντέλου, μια γυναίκα ουσιαστικά, είναι κατά 23% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο τη γυναίκα στο ίδιο ύψο, ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, κάποια χρόνια πριν, συγκεκριμένα 20 χρόνια πριν, το μέσο βάρο του μοντέλου ήταν μόλι 8% κάτω. Άρα, λοιπόν, τι σημαίνει, Σημαίνει ότι τα μοντέλα και γενικώ η επιτομή τη μόδα έχει αρχίσει σιγά-σιγά να, 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 να μα σπρώχνει σε μια κατάσταση η οποία πρακτικά φαίνεται ότι πιέζει όλο ένα και περισσότερο. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο δείχνει πραγματικά το πώ τελικά όλη η εικόνα αυτή η οποία υπάρχει γύρω μα γενικότερα καταπιέζει. Φαίνεται ότι στα νησιά Φίτζη το 1995, σε κάποια από τα νησιά Φίτζη, όταν πρωτομπήκε η τηλεόραση, τρία χρόνια μετά άρχισαν και πολλαπλασιάστηκαν μάλιστα τα προβλήματα των διατροφικών διαταραχών. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, <χαι> σημαίνει ότι μάλλον είμαστε έρμεα ή επηρεαζόμαστε τουλάχιστον και από την εικόνα αυτή που είναι παντοδύναμη και η οποία προβάλλεται τελευταία. Και δεν έχουν, δεν έχουν και προφίλ στο Instagram, στο Fiji ακόμα. Και δεν έχουν προφίλ στο Instagram <χαι> και σιγά σιγά νομίζω ότι αποκτούν και φαίνεται ότι μάλλον τα πράγματα για είναι αρκετές. εκεί είναι, εκείς, είναι που έχει ακρίβει. διαλύσει. Κάτσε να τα βάλουμε τώρα Ελώσμα. σε μια σειρά. Αυτή η, αυτή, αυτή η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μα είναι η πραγματική εικόνα. Ε, ξέρεις, ο καθρέφτη σίγουρα δεν μα λέει: Υπάρχουν κάποιε αλήθειες, και κάποια, κάποια ψέματα ουσιαστικά, κάποιοι mm -hmm. μύθοι. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο βλέπουμε στον καθρέφτη είναι ένα μύθο. Είναι αυτό το οποίο λέμε, mm. είναι ένα μύθο το συγκεκριμένο, το πρώτο. Δεδομένου του ότι είναι μια πολυδιάστατη έννοια εικόνα του σώματο, η οποία περιλαμβάνει σκέψει, αντιλήψει, συναισθήματα, και φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε στον καθρέφτη. Το δεύτερο που μα λέει είναι στατική. Επίση είναι μύθο. Mm -hmm. Δεν είναι στατική. Είναι δυναμική, επηρεαζόμενη και εξελισσόμενη. Εξελίσσεται. Θα σου έλεγα ότι σε ειδικά κάποιε συγκεκριμένε ηλικιακέ ομάδε, όπω για παράδειγμα στου εφήβου, εξελίσσεται ταχύτατα. Από εκεί και πέρα στου ενήλικε όμω τα πράγματα εξελίσσονται πιο αργά, αλλά εξελίσσεται και εκεί πέρα. Το επόμενο είναι ότι είναι επηρεαζόμενα από τη συναισθηματική κατάσταση. Προφανώ και επηρεάζεται από τη συναισθηματική μα κατάσταση. Όλοι λίγο πολύ όταν δεν είμαστε καλά αισθανόμαστε ότι δεν αισθανόμαστε καλά στο σώμα μα ή αντίστοιχα επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση. Είναι μια αμφίδρομη σχέση δηλαδή ανάμεσα στην συναισθηματική κατάσταση και στην εικόνα του σώματο. Το επόμενο είναι ότι βελτιώνεται με την αισθητική χειρουργική. Είναι αλήθεια εν μέρη. Δεδομένου του ότι η αισθητική χειρουργική ξέρεις, λειτουργεί ω κίνητρο, από εκεί και πέρα, ή σαν αφετηρία για να αλλάξουμε έναν τρόπο σκέψη και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να Συμπεριφορηθούμε διαφορετικά στη ζωή μα. Mm -hmm. Αν όμως μπλέξουμε στη διαδικασία πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων, τότε νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν και μπλέκουμε σε παθολογίες οι οποίες θα τι αναφέρουμε στην πορεία της συζήτησης. Το επόμενο είναι ότι καθορίζει την εξέλιξή μας. Προφανώ και δεν καθορίζει την εξέλιξή μας, αυτό είναι ένα μύθο. Ε, υπάρχουν αξίες, υπάρχουν ιδανικά, τα οποία γενικότερα καθορίζουν την εξέλιξή μας. Και το τελευταίο είναι ότι η θετική εξαρτάται από εμά, αυτό είναι μια αλήθεια. Θα λέγαμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρότυπα, οι γενικότερα επηρεάζουν αλλά περνούν όλες από ένα φίλτρο, προσωπικό φίλτρο, αυτό το οποίο έχουμε χτίσει εμείς μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, κυρίως από την οικογένειά μας και από τις προσωπικές μας εμπειρίες και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι κάνουμε, ε, μπορούμε και φιλτράρουμε όλα αυτά τα οποία δεχόμαστε σαν παντοδύναμη εικόνα απ' έξω. Άρα αυτό τι θέλω να πω, ότι ένας καλά δομημένος Uh, ένα άνθρωπο με μια καλά δομημένη ψυχολογία επηρεάζεται όλο ένα και λιγότερο. Mm. Σα πώ θα είστε σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίο αισθάνεται κάπω σε μια πιεσμένη κατάσταση, ψυχοπιαστική κατάσταση. Yeah. Τώρα, βέβαια, ξανανοίγουμε την ίδια κουβέντα για το τι δουλειά πρέπει να κάνουμε πριν και πώ πρέπει να δυναμώνουμε τα παιδιά, σωστά. Ακριβώ. Γιατί ειδικά την περίοδο τη προεφηβία και τη εφηβία γίνεται εκεί ένα αχταρμά. Ναι, δεδομένο του ότι οι μέρη, ε, ξέρει, ειδικά στην περίοδο τη εφηβία και τη προεφηβία αλλάζουν οι εξωτερικέ διαστάσει του σώματο, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του σώματο. Έχει φανεί από έρευνε ότι για να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να απορροφήσουμε ψυχολογικά, θα έλεγα, τι αλλαγέ αυτέ, πρέπει να περάσουν από έξι μήνες έω ένα χρόνο έω δύο χρόνια. Σκέψου λοιπόν στην εφηβεία όπου αυτέ οι αλλαγέ ενταχύεται στη διάρκεια των εβδομάδων και των μηνών πολλέ φορέ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε έναν έφηβο, ώστε να προσαρμοστεί στην καινούργια συνθήκη, mm -hmm. εξωτερική συνθήκη του σώματό του, το οποίο το βλέπει όλο ένα και περισσότερο να αλλάζει. Άρα, λοιπόν, είναι αρκετά δύσκολο. Προφανώ οι έφηβοι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι και αυτοί οι οποίοι βάλλονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Mm -hmm. Άρα ε, έτσι κάπως απαντάμε στο πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την εικόνα του σώματός μας. Ναι, θα σου έλεγα ωστόσο ότι αντιλαμβανόμενοι την εικόνα του σώματός μας θα έχουμε τέσσερις διαστάσεις για παράδειγμα. Το πρώτο, η πρώτη διάσταση είναι η αντιληπτική διάσταση. Δηλαδή αυτό που αντιλαμβανόμαστε, αυτό mm -hmm. που βλέπουμε, αυτό που προσλαμβάνουμε. Το δεύτερο όμω είναι η συναισθηματική κατάσταση. Αυτό που λέγαμε, ανάλογα με το συνέστημά μου, με κάποιο τρόπο αισθάνομαι καλύτερα ω προ την εικόνα του σώματό μου ή αντίστοιχα ε, Αισθάνομαι χειρότερα αν έχω μια, ένα κακό συνέστημα. Το επόμενο είναι η γνωστική διάσταση, την οποία έχουμε. Άρα, λοιπόν, εκεί τι έχουμε. Σκέψει, πεπιθήσει, πρότυπα, τα οποία τα έχουμε καλλιεργήσει μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Και η τελευταία είναι η συμπεριφορική, δηλαδή οι συμπεριφορέ τι οποίε έχουμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην εικόνα του σώματό μα. Για παράδειγμα, εγώ, αν είμαι δυσαρεστημένο με την εικόνα του σώματό μου, φοράω χοντρά ρούχα ή δεν εκτίθεμαι στην παραλία. Καλοκαίρι έχουμε, άρα λοιπόν Λεβαίως. είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται σε αυτό και νομίζω ότι προσαρμοζόμαστε. Άρα λοιπόν αυτέ οι τέσσερι διαστάσει θα έλεγα ότι είναι οι διαστάσει τι οποίε δομούμε την εικόνα του σώματό μα. Mm. Και αυτό που λες τώρα με την... το, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στις παραλία, να φοράνε ρούχα τεράστια, σωστά, ναι, να ναι. στην άκρη, ναι, να, μην, να σηκώνονται από την από καρέκλα σε κάτι beach bar ας πούμε και τέτοια για να μην βρεθούν εκτεθειμένοι, γιατί θεωρούν ότι εκτίθενται. Ακριβώς, όπως και το αντίθετο, έτσι. Mm -hmm. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αισθάνονται καλά με το σώμα τους, έχουν δεν έχουν μια καλή σωματοδομία σε ένα σημείο, είναι άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο εκτίθενται πολύ περισσότερο σε σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι κρύβονται όπως έλεγε προηγουμένως. Ποιοι παράγοντε τώρα διαμορφώνουν αυτή την εικόνα που έχουμε εμεί για τον εαυτό μα. Ναι, είναι ξέρεις, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένω. Πρώτη και καλύτερη οικογένεια. Η οικογένεια, ανάλογα με τι τάσει, ανάλογα γενικότερα με τα πρότυπα, ανάλογα με τη διατροφή που έχει, διαμορφώνει μια θετική ή αρνητική εικόνα του σώματο την οποία έχει. Το επόμενο είναι ατομικοί παράγοντε. Αυτοί οι παράγοντε, του οποίου εγώ με κάποιο τρόπο έχω προσωπικότητα, κάποια χαρακτηριστικά. Ξέρεις, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να έχουμε είναι χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένε κατηγορίε που έχουν μια συγκεκριμένη ιδέα για το σώμα του. Για παράδειγμα. Να πάμε σε μια ακραία κατάσταση, τη νευρική ανορεξία. Α. Νευρική ανορεξία, οι άνθρωποι που έχουν νευρική ανορεξία, ένα χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά του στο χαρακτήρα τους, είναι ότι είναι τελειοθύρες. Άρα λοιπόν, τελειοθύρες, τελειομανείς. Ε, mm. mm -hmm. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ε, ε, ψάχνουν το τέλειο στη ζωή του, άρα ψάχνουν και, το σώμα, και στο σώμα του το τέλειο. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ο δείκτη μάζα σώματο. Χαρακτηριστικά, όποιο έχει μεγαλύτερο δείκτη μάζα σώματο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο υποφέρει πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτόν ο οποίο έχει μικρότερο δείκτη μάζα σώματο. Και κοινωνικέ επιρροέ, τα social media τα οποία λέγαμε προηγουμένω, προφανώ η εικόνα, η παντοδύναμη εικόνα η οποία έχει ενσκύψει τελευταία είναι χαρακτηριστικό κιόλα όλα ότι στα μέσα κοινωνική δικτύωση η εικόνα αρχίζει και γίνεται πεντοδύναμη σε σχέση με το λόγο, ο οποίο όλο ένα και μικρότερε διαστάσει παίρνει. μην ξεχνάμε ότι στο Facebook γράφαμε και κάτι. Τώρα πλέον στο Instagram δεν γράφουμε τίποτα. Έτσι, Βέβαια. απλώ εικόνε και τίποτα παραπάνω. Βέβαια. Εικόνε και βιντεάκια που μπορούμε και πολύ εύκολα εικόνες εύκολα να τα φτιάξουμε. Εικόνε και βιντεάκια τα οποία μπορούμε πολύ εύκολα ακριβώ να τα φτιάξουμε. Ναι, ναι. να κάνουμε μια... αυτό πάρουμε. Ναι, Να κάνουμε μια, μια παρέθεση. Πε ναι. μου λίγο σε αυτό, γιατί είπε για την ανόρεξη, αλλά ταυτοχρόνω υπάρχει και η βουλημία από Σωστά. Ναι, είναι και η βουλημία δεδομένου του ότι εξής, θα σου έλεγα ότι ε, αν θα προσπαθούσαμε να ομαδοποιήσουμε τις ε, έτσι, ε, διατροφικές διαταραχές θα λέγαμε την ευρική ανοριξία η οποία mm. είναι η πιο ηχηρή και η πιο φανερή αυτή η οποία τουλάχιστον έχει γίνει γνωστή μέσα από πολλές φορές θανάτους και επωνύμων τους οποίους mm. δυστυχώ έχουμε δει. Από εκεί και πέρα είναι η βουλημία, η οποία είναι με ή χωρί αιμετό, προκλητό αιμετό πολλέ φορέ, η οποία επίση είναι μια διαταραχή η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε πλήρη άνοδο, θα έλεγα, και στα αγόρια, όχι μόνο στα κορίτσια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Και από εκεί και πέρα είναι και η ορθορεξία, ξέρει, μια τρίτη Α, κατηγορία. Ναι, αυτή είναι καινούργια τάση, σωστά. είναι καινούργια τάση, θα σου έλεγα ότι είναι μια ψυχαναγκαστική τήρηση ενό προγράμματο φαγητού, όσον αφορά είτε στο πόσο υγιεινό είναι το συγκεκριμένο φαγητό είτε για παράδειγμα στο πόσο ξέρω εγώ, οι θερμίδε είναι συγκεκριμένε και μιλάμε για συγκεκριμένε πέντε πάνω πέντε κάτω. Έτσι, mm. τόσο πολύ ζυγισμένε, συγκεκριμένε. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ψυχαναγκαστική τήρηση, έτσι, ευλαβική τήρηση του φαγητού, των μερίδων του φαγητού, των ωραρίων του φαγητού. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο αντίθετο άκρο. Μάλιστα, πολλέ φορέ άτομα τα οποία έχουν πέσει στα δίχτυα τη νευρική ανορεξία περνούν στο συγκεκριμένο άκρο, περνούν δηλαδή στην ορθορεξία. Από εκεί πέρα είναι ένα βήμα αλλά σίγουρα και αυτό είναι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αν υπάρχει μια, ένα πρόβλημα, έτσι, α, α, σε ό,τι αφορά την mm -hmm. εικόνα, αν, αν, έχουμε μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό μα, πώ μπορεί κάποιο να, να, καταλάβει ότι ο απέναντί του έχει, τι συμπεριφορέ έχει, πώ διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Υπάρχουν χαρακτηριστικά προηγουμένω άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται, άνθρωποι οι οποίοι δεν mm. εκτίθενται. Άνθρωποι οι οποίοι δεν τρώνε δημόσια. Αν θα δούμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν κακή εικόνα του σώματο, δεν τρώνε δημόσια. Τρώνε ελάχιστα δημόσια, απλά όταν βρίσκονται μόνοι του, Τρώνε πολύ περισσότερο και πολύ περισσότερες θερμίδες και μ, πολύ περισσότερα φαγητό. Από εκεί και πέρα λεπτομερές ε, έχουμε στον καθρέφτη. Ε, δηλαδή κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη πάρα πολύ συχνά, ε, πάρα πολλές φορές τη μέρα. Άλλο χαρακτηριστικό είναι συνεχέ ζύγισμα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ζυγίζομαι. Ψυχαναγκαστικά ζυγίζομαι. Υπερβολική έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματό μου. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι ε, η μύτη μου είναι στραβή, θεωρώ ότι τα αυτιά μου είναι μεγάλα, θεωρώ ότι συγκεκριμένα, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά, αυτό ισχύει κυρίω βεβαίω στου εφήβου, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σώματό μου απέχουν από το να χαρακτηριστούν σωστά ή τέλεια, αν θέλει. Συγκρίνομαι με άλλου ανθρώπου από εκεί πέρα. Συγκρίνομαι πάρα πολύ συχνά και προφανώ φαίνομαι ότι εγώ είμαι χαμένο γιατί ο άλλο έχει μια καλύτερη σώματοδομή Σε σχέση με μένα. Από εκεί και πέρα κάνω αυτοκριτική, είτε δημόσια αυτοκριτική πολλέ φορέ. Και αυτό σημαίνει βεβαίω ότι έχω συνειδητοποιήσει το πρόβλημά μου και κάνω σε ένα σημείο δημόσια αυτοκριτική. Κακό, αλλά ω ένα σημείο το κάνω. Αλλά η προσωπική αυτοκριτική που την κάνω μόνο μου νομίζω ότι είναι η χειρότερη και εκεί πραγματικά δουλειάστηκα. Σε, σε κάθε επίπεδο είναι σε αυτό. Σε κάθε επίπεδο ακριβώ και αισθάνομαι ακόμα χειρότερα. <laughs> Προσπάθεια να καλύψω το σώμα μου, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένω. Και προφανώ από εκεί πέρα είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή συνεχή ε, αισθητικέ παρεμβάσει, οι οποίε έχουν να κάνουν με μπότοξ, οι οποίε έχουν να κάνουν με πλαστικέ επεμβάσει, χρήση φαρμακευτικών ουσιών, πολύ συχνά, καθαρκτικών ουσιών, για παράδειγμα, προκειμένου να, 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 μπορέσω να ελαφρύνω από αυτό που αισθάνομαι ότι εγώ έχω φάει. Και προφανώ σε επίπεδο συναισθηματικό μιλάμε για άγχο, μιλάμε για λύπη και μιλάμε για ντροπή τα συγκεκριμένα άτομα αισθάνονται. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο φάσμα, θα σου έλεγα, το οποίο μεγάλο φάσμα πιάνει από συμπεριφορέ έω και συναισθήματα. Τα συναισθήματα επανατροφοδοτούν τι συμπεριφορέ και ούτω καθεξή από εκεί πέρα. Και έτσι κάπω φτάνουμε σε παθολογίε. Ναι. Υπάρχουν παθολογίε που είναι σχετιζόμενε με αυτό το κομμάτι. Ναι, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν παθολογίε. Να ξεκινήσουμε από την πιο κοινότυπη παθολογία, την κατάθλιψη. Άνθρωπο, ο οποίο έχει κατάθλιψη, θα σου έλεγα ότι κάνει όλε αυτέ τι αρνητικέ σκέψει, οι οποίε αρνητικέ σκέψει με κάποιο τρόπο με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα, με κάνουν να αισθάνομαι δύσκολο. Άρα, λοιπόν, τροφοδοτώ τι αρνητικέ σκέψει με την κατάθλιψη. Άγχο. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είμαι ευχαριστημένο από τίποτα, είμαι αγχώδη, κοιτάω συνεχώ πάντα το κάτι καλύτερο, Αλλά λοιπόν και από το σώμα μου δεν είμαι ευχαριστημένο. Διατροφικέ διαταραχέ. Ανορεξία, βουλημία, ορθορεξία, την οποία μιλήσαμε προηγουμένω. Δυσμορφοβική διαταραχή. Διαταραχή η οποία αφορά κυρίω του εφήβου, όπου είναι έντονη η ιδιαίτερη ανασχόληση με κάποιο συγκεκριμένο ελάττωμα, που θεωρώ εγώ ότι είναι ελάττωμα, δεν είναι και τόσο ελάττωμα τι περισσότερε φορέ, σημείο, σημείο του σώματό μου. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχω. Έκτωση στην επαγγελματική μου δραστηριότητα. Δηλαδή ο μαθητή, ο οποίο συνεχώ με κάποιο τρόπο αιμονικά κοιτάζει το συγκεκριμένο σημείο του σώματό του, δεν είναι τόσο καλό μαθητή. Αρχίζει και ε, έχει μιτόριξε. Έχει κάνει φόκου εκεί.

την οποία έχω με το σώμα μου και πολλές φορές οι σεξουαλικές διαταραχές με κάποιο τρόπο επανατροφοδοτούν αυτήν την κακή εικόνα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση όπως σε όλες τις παθολογίες τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως ουσιαστικά. Mm -hmm. Έτσι. Ωραία τώρα εμείς πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο, ας πούμε, μόνο τα social media. Ξέρω, αυτά, αυτά είναι που ουσιαστικά έχουν διαμορφώσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Όχι, όχι. Όπως είπαμε, από εκεί και πέρα μια καλά δομημένη προσωπικότητα. Είναι αυτή η προσωπικότητα η οποία θα περάσει την εικόνα του σώματός της μέσα από τα social media και ως ένα σημείο θα βγει αλόβητη αυτή η εικόνα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια καλή εικόνα του σώματο, όσο και αν έχει δει αυτέ τι φωτοσπαρισμένε εικόνε οι οποίε υπάρχουν στα social media, όσο και αν έχει δει τα τέλεια κορμιά τα οποία αναδεικνύονται στα social media, όσο και αν έχει δει από εκεί πέρα τα φίλτρα τα οποία μπορεί ο καθένα να βγάλει τον εαυτό του και να είναι αντίστοιχο με τον καλύτερο, ξέρω εγώ, με το, με το πιο τέλειο σώμα το οποίο έχει, ένα άνθρωπο όμω, ο οποίο αυτό ο άνθρωπο θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να κρατήσει αυτό το οποίο έχει, να αγαπήσει αυτό το οποίο έχει, να οικιοποιηθεί αυτό το οποίο. Έχει και τελικά να έχει μια καλή εικόνα του σώματο. Το δυστύχημα ξέρει ποιο είναι, ότι αυτό χτυπάει εντό εισαγωγικών συνήθω περισσότερο τι μικρέ ηλικίε mm. του εφήβου. Άρα λοιπόν εφηβεία. Εφηβεία τι σημαίνει, ότι είμαι πολύ ευάλωτο στην κοινωνική κριτική. Η κοινωνική κριτική τι σημαίνει, σημαίνει ότι είμαι πολύ ευάλωτο από τα likes τα οποία θα πάρω. Έβαια. Άρα λοιπόν η εικόνα, όσο πιο φωτοσοπαρισμένη εικόνα ανεβάσω, είμαι και ένα άνθρωπο ο θα πάρω πάρα πολλά likes. Άρα λοιπόν όλο αυτό, όπω καταλαβαίνει, αρχίζει και μπερδεύει ακόμη περισσότερο, ειδικά. Αν ο έφηβο έχει ήδη μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, Όλο αυτό λοιπόν ουσιαστικά τι κάνω, Προσπαθώ να μοιάσω σε κάτι που είναι απλά και μόνο μια εικόνα, δεν είναι μια πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώ ε, αυτό το οποίο αναφέρω ναι, τι περισσότερε φορέ δεν είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μέχρι. αυτό που λε, θα το επιβεβαιώσω. Πρόσφατα συνάντησα, <laughs> έβλεπα έναν άνθρωπο στα, στο Instagram. <laughs> Πώ να το πω, Αλάβαστρο, να το πω έτσι, χωρί καμία τέλεια. Και από κοντά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε όλοι στο, στο διαδίκτυο, στο Ιντερνετ. Ναι, ναι, είναι, είναι μια πραγματικότητα. Καμία σχέση. Με ρέγγουλα τα, τα φίλτρα, παιδιά, με ρέγγουλα. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Είναι μια πραγματικότητα και ξέρεις, αυτό είναι. Ναι, κάτι... Γιατί παίρνουν στο λαιμό του και τον υπόλοιπο κόσμο, α πούμε. Ακριβώ. Γιατί σκέψω όλο αυτό όταν έχω μια καλή ψυχολογία, όταν έχω ένα καλά δομημένο χαρακτήρα, όταν με κάποιο τρόπο καταλαβαίνω. Το ψεύτικο τη διαδικασία. Είμαι ένα άνθρωπο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το τι συμβαίνει εκεί. Mm. Όταν όμω είμαι ένα παιδί, το οποίο παιδί με κάποιο τρόπο είμαι αρκετά ευάλωτο. Έχω μια κακή εικόνα για το σώμα μου. Βλέπω κάτι το οποίο προσεγγίζει το τέλειο. Και βλέπω τη χαόδη απόσταση μεταξύ αυτού που είμαι εγώ ή που πιστεύω ότι είμαι, για να είμαι πιο ξεκάθαρο, και μεταξύ αυτού που βλέπω στην απέναντι πλευρά. Όπω καταλαβαίνει, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται αρκετά δύσκολα, ειδικά για το παιδί. Και όταν λέω παιδί, ενώ έφηβο. Mm. Κακά τα ψέματα, γιατί η εφηβεία είναι η ηλικιακή ομάδα η οποία περισσότερο υποφέρει από την κακή εικόνα του σώματο. Και τι μπορώ να κάνω τώρα έτσι για να αποκτήσω μια καλύτερη εικόνα του σώματό μου. Ναι, θα σου έλεγα τι μπορώ να κάνω. Περιορίζω στο δυνατόν την εκθεσή μου στα social media. Ε, το λέμε, είναι κάτι όμως το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αν αυτό θα ισχύσει ή δεν θα ισχύσει. Προφανώς το λέμε, ωστόσο έστω και σαν ευχολόγιο, ξέρεις. Ορίζω ένα όριο ίσως mm -hmm. το χρόνο στον οποίο μπορώ να μπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επενδύω σε σχέσεις αλληλεπίδρασης με κάποιους άλλους. Αθλητισμός για παράδειγμα, ξέρει ξέρεις mm -hmm. ο αθλητισμός ειδικά στην... Περίοδο τη εφηβεία, ε, Δεδομένο ότι το σώμα μου εκεί δεν είναι ο σκοπό αλλά είναι το μέσο ώστε να επιτύχω το αποτέλεσμα. Αρχίζω και αγαπάω σιγά σιγά το σώμα μου. Γιατί γιατί το σώμα μου δεν είναι σκοπό. Όταν το σώμα μου γίνεται σκοπό, τότε τα προβλήματα αρχίζουν σε εκείνη και τη φάση. Και άρα λοιπόν δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά προσπαθώ να φτιάξω ένα τέλειο σώμα. Εδώ, στον αθλητισμό, τουλάχιστον στα περισσότερα αθλήματα, προσπαθώ να πετύχω το αποτέλεσμα μέσα από το σώμα μου. Άρα λοιπόν, πετυχαίνοντα το αποτέλεσμα, αγαπώ και το μέσο το οποίο φτάνω στο σημείο να πετύχω το αποτέλεσμά μου. Το άρα λοιπόν. με το οφειλείο. με το φιλί μου. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο αθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Uh, δεν παραλείπω τα γεύματα, προφανώ. Mm -hmm. Δεν πρέπει να παραλείπω τα γεύματα και προφανώ κατανοώ τα συναισθήματά μου, τα δύσκολα, τα άσχημα, τα πιεστικά συναισθήματά μου. Και μιλάω, ρε, αδερφέ. Μιλάω σε κάποιον, κυρίω στου γονεί μου. Νομίζω ah. ότι τελευταία <laughs> το έχουμε δει, βεβαίω, ότι τελικά με βάση την έρευνα αυτή που το αναδείξαμε και στην Νέα Κρήτη πρόσφατα. Ε, νομίζω ότι τουλάχιστον η ελληνική οικογένεια αντιστέκεται, υπάρχει όταν ίσω όλα έχουν καταρρεύσει γύρω-τριγύρω. Η ελληνική οικογένεια αντιστέκεται, υπάρχει και υπάρχει ένα καλό διάβλο επικοινωνία μεταξύ μητέρα και γιου, η Ελληνίδα Μάνα που λέγαμε. Βέβαια. βέβαια. Από εκεί και πέρα. Ναι, και... Αλλά είναι η Ελληνίδα Μάνα που σε κυνηγάει με το ταπεράκι για να φά, μη και δεν έχει φάει αλλά, έχεις παρέμει, τουλάχιστον... Και είναι η Ελληνίδα Μάνα που σου λέει Μα παιδί μου, πάει. Ακριβώ. Και... Πώ δεν είναι... γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Φέβαια. είναι η Ελληνίδα Μάνα όμω η οποία σε τουλάχιστον ποσοστό 87% πάντα με βάση την έρευνα αυτή είναι εκεί για να ακούσει. Σίγουρα αυτό που είπε είναι κάτι αρνητικό από εκεί και πέρα. Και όχι μόνο, ξέρεις, αυτό είναι το ξεκάθαρο θα έλεγα. Το παιδί μου, Πάχινε, είναι κάτι το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά. Ακούς και κάτι πιο έμεσο πολλέ φορέ. Το πιο έμεσο τι έχει να κάνει, ότι ε, ο, ο Τάδε είναι πολύ χοντρό. Ο Δίνα είναι, οπότε αρχίζει και κάνει μια κριτική προ φίλου, προ γνωστού, προ mm. τρίτου, αν θέλει. Οπότε περνά ε, μια εικόνα το ότι τελικά τα πάντα κρίνονται. Και Άρα λοιπόν το παιδί πάει. σου, το οποίο σε εκείνη εκεί τη φάση ήδη θα κρίνει τον εαυτό του, ε, εφηβεία και όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένω, είναι ένα παιδί το οποίο θα δυσκολευτεί και θα αισθανθεί ακόμη πιο δύσκολα σε συγκεκριμένη ηλικιακή φάση. Και άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, Βέβαια, Πώ θα πετύχει η οικογένεια. Να, να προτρέπουμε σε παρέε, ξέρει. Ε, προτρέπουμε στον αθλητισμό αυτό που λέγαμε, χάδι, σωματική επαφή. Χάδι. Ο ομόφυλο γονέα πρέπει να έχει καλή σχέση με το παιδί του. Δηλαδή, ο πατέρα με το αγόρι, η μητέρα με το κορίτσι. Φαίνεται ότι στην ευρική ανορεξία, ξέρει, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε δυναμητισμένε σχέσει μεταξύ μητέρα και κόρη. Ε, και αντίστοιχα στην ευρική ανορεξία των αγοριών επίσης υπάρχουν δυναμητισμένες σχέσεις μεταξύ αγοριού και πατέρα άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ο ομόφυλος πατέρας να α, 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 αγκαλιάσει το παιδί του δηλαδή το, του, ίδιου, mm. του ίδιου φίλου από εκεί πέρα ε, το σώμα μα είναι μέσο και όχι σκοπό. Προφανώ αυτό οφείλουμε να το πούμε. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν η κατάσταση ξεφύγει και αισθανθούμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, πάντα υπάρχει ο ειδικό τη ψυχική υγεία, ε, ε, ε. ψυχίατρος ο οποίο βρίσκεται εκεί, ούτω ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που ίσω φαίνεται δύσκολη, ψυχοπιεστική αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αντιμετωπίσιμη. Ναι, και δεν είναι ταμπού πια. Είναι και δεν είναι ταμπού. Νομίζω ότι ειδικός... το 24 πλέον ε, δεν ναι, 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 μπορούμε να τα λύσουμε Εννοεί. όλα μόνοι μα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, θα κάνουν αυτό ακριβώ να βοηθήσουν. Ακριβώς. Να μα βοηθήσουν να λύσουμε τα θέματα μα. Ακριβώ. Εμεί, Νικόλα, μου έχουμε ξέρει, σε μεγαλώσει μα τη γενιά του φάτο παιδί μου, μην το πετάξουμε. Εννοείται. Ναι. Εννοείται και είχαμε και τύψει στο φάντο παιδί μου. Αν το παιδί θα μετάξουμε γιατί δεν είχαμε τύψει. Δεν είχαμε τύψει. Ναι, σωστό τέλος, και, ναι, και, και αυτό. Είναι, είναι τέτοια. Σωστό και αυτό. Ακριβώ. Αρκεί να έχει ένα όμορφο χαμόγελο και είσαι όμορφη. Η εικόνα σου Νομίζω είναι πανέμορφη όπω κι αν είσαι. Νομίζω, ναι, βέβαια. Ακριβώ και σιγά σιγά θα μπει στη διαδικασία να οικειοποιηθεί αυτό το οποίο ίσω σε κάποια φάση τη ζωή σου δυσκολεύτηκε να το οικειοποιηθεί στο σώμα σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθε να μα πει να αγαπάμε τον εαυτό μα και την εικόνα μα όποια και αν είναι. Εγώ ευχαριστώ. Θα σα συναντήσουμε ξανά, πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.